Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση και αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή που εδώ και αρκετό καιρό κάνω για την Πανιόνια, επικαιρότητα κυρίως. Όπως γνωρίζετε, και με συγχωρείτε για το βραχνό της φωνής μου, αλλά ο Πανιόνιος τα έχει αυτά. Όπως γνωρίζετε, στο αγωνιστικό κομμάτι για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η ομάδα μπάσκετ που επί 35 συναπτά έτη βρισκόταν στην Α1, έχασε στο Αλεξάνδριο από τον Άρη καθαρά, και παρόλο που δεν το δείχνει το τελικό αποτέλεσμα και η 4 πόντοι διαφορά και σχετικά εύκολα, και έτσι για μια δεκαετία και βάλε πρώτη αθηναϊκή ομάδα την εποχή που ο Άρης μαζί με τον ΠΑΟΚ μονοπολούσαν το ενδιαφέρον στην Α1 του μπάσκετ, ο Πανιόνιος μας δηλαδή, για τη δεκαετία του 80 μιλάω, αυτή η ομάδα μετά από 35 συναπτά έτη στην πρώτη την τάξη κατηγορία στο ελληνικό μπάσκετ, μετά την ήττα από τον Άρη, οδηγείται στον υποβαθμισμό και στην Α2 πλέον και μαθηματικά. Η ομάδα ποδοσφαίρου, όπως γνωρίζετε, δεν είχε αγώνα, καθώς από το πρόγραμμα θα έπαιζε με την νίκη Βόλου, έτσι έχει φτάσει στους 35 βαθμούς, και αν υπολογίσουμε και τους 3 βαθμούς με τον Όφη που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις επόμενες μετά από 2 αγωνιστικές, έχει στην ουσία 38. Θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή καταρχήν δίνοντας πολλά συγχαρητήρια στο center for της ομάδος μας και πρώτο σκόρερ φέτος του για τον Πανιόνιο στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, τον Απόστολο Γιάννου. Για την κλίση του από το Μαρκαριά στην Εθνική Ελλάδος, που τη θεωρώ και πανάξια, για την αγωνιστικότητά του, τη μαχητικότητά του και όλα όσα έχει δώσει μέχρι τώρα, παίζοντας σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά στην ομάδα μας φέτος. Παρόλο το γεγονός ότι γράφονται πολλά για τη συνέχεια στην καριέρα του και ότι έχει ήδη κλείσει σε άλλη ομάδα, το σήμερα όμως λέει ότι στην ατελείωτη λίστα των ποδοσφαιριστών του Πανιωνίου από το 60 που έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα, ενίο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πριν, όπως γνωρίζετε, ήταν οι ομάδες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, δεν παίζαν όλοι με όλους. Από το 1959-60 λοιπόν που έχουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ενίο, ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μπαίνει στην ατελείωτη λίστα των διεθνών των ποδοσφαιριστών, δηλαδή του Πανιωνίου, που έχουν κληθεί και έχουν φορέσει το εθνόσημο, και ο Απόστολος Γιάννου. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, είναι και ένα έτσι ευχάριστο γεγονός στην κατήφια και που διέπει όλους μας λόγω της
του υποβιβασμού της ομάδας του μπάσκετ. Και εδώ πέρα θέλω και να σταθώ κυρίως όχι στις αιτίες, έχουν αναφερθεί και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι αλήθεια ότι η βασική αιτία είναι η έλλειψη οργάνωσης και διοίκησης στην αρχή του πρωταθλήματος. Κάποιοι λένε ότι μήπως έπρεπε να πέσουμε τότε και να μην βιώσουμε αυτή την εξαθλίωση την αγωνιστική, να βγαίνει ο Μάιος και ο Πανιώνιος να έχει πετύχει μόνο 3 νίκες στο πρωτάθλημα και να είναι τελευταίος, όπως είχα πει και σε άλλη εκπομπή. 2 όλες και όλες ομάδες πέφτουν από την Α1, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα και μία να έπεφτε, πιθανότατα να ήταν ο ιστορικός. Τα λάθη που γίνανε λοιπόν στην αρχή της περίοδου οδήγησαν επενδυτής και κυρίως όσοι τον έφεραν ή τον πρότειναν σαν τέτοιον, τα ονόματα είναι γνωστά και ποιοι τον πρότειναν και ποιοι τον δέχτηκαν, ποιοι πίστεψαν το παραμύθι του. Εκεί τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, και σε ποιο σημείο είχε φτάσει η ομάδα και τελικά οριακά να πάρει παράταση την παράταση και να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α1. Σίγουρα η αιτία, η κυρίως αιτία, πηγάζει από εκεί. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι με έναν πολύ έμπειρο προπονητή που το όνομά του είναι Βαγγέλης Αλεξανδρής, η ομάδα βελτιωνόταν από αγώνα σε αγώνα και κατάφερε και κέρδισε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι εκτός έδρας όπως αυτό κοντά στην Ελευσίνα, έστω και στο τέλος, δίκαια όμως σίγουρα, και τα 2 εντός έδρας παιχνίδια της με τον Άρη Θεσσαλονίκης και τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Σε εκείνο το σημείο, αν θυμάστε καλά, είχε κάνει τη μεγάλη τιμή σε μένα και στα παιδιά που, έχουμε, που έχουν ξεκινήσει και εγώ προσπαθώ να συνεισφέρω από τούτο εδώ το πόστο, από το nstv.gr και το radio stream με ζωντανή εικόνα μέσα από το στούντιο. Μου είχε κάνει την τιμή τότε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ που είχε έρθει να συνδράμει ουσιαστικά και να βοηθήσει αυτό το πολύ δύσκολο και θα έλεγα τιτάνιο εγχείρημα να σωθεί ο Πανιώνιος μετά από 5 συνεχόμενες ήττες στην αρχή του πρωταθλήματος. Και είχαν έρθει εδώ που βρισκόμαστε τώρα μαζί με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή και ήταν μεγάλη μου τιμή να μας πούνε πώς βλέπουν την ομάδα, τι χρειάζεται. Και όπως θυμάστε καλά, ο ίδιος ο Αλεξανδρής είχε δηλώσει, και τον πιστεύω ακόμα και σήμερα, ότι Γενάρης μήνας τότε έτσι, ότι η ομάδα μας με τη βελτίωση τη συνεχή που έχει και με κάποια ενίσχυση πενιγρή σε ένα παίχτη έμπειρο, πιθανότατα Αμερικάνο, δεν θα αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα να περάσει ακόμα μία ομάδα, μιας και την Ελευσίνα θα την είχαμε στην ισοβαθμία και την έχουμε ακόμα να παίξουμε εντός έδρας.
για να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Όμως, όπως γνωρίζετε, ήρθε ο τραυματισμός του καλύτερου μας παίχτη, του Λευκού, με πολύ μεγάλο ταλέντο, του Χάνκοκ. Αυτό είναι δηλαδή στην ουσία που πάνω του βασιζόταν κυρίως επιθετικά ο Πανιώνιος για να πάρει τους πόντους που χρειάζεται στα παιχνίδια του. Τους πόντους λοιπόν που χρειάζεται στα παιχνίδια του. Και να μπορέσει έτσι να μην έχει κανένα πρόβλημα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ο τραυματισμός όμως του Χάνκοκ αφύπνισε σχεδόν αμέσως τον προπονητή μας, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο οποίος ζήτησε, προσπάθησε και βρήκε μαζί με τον τεχνικό διευθυντή και βλέποντας για 2-3 μέρες ατελείωτες ώρες βίντεο, βρήκε έναν Αμερικάνο ο οποίος με το πενιχρό ποσό των 1.500 δολαρίων το μήνα θα μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει, αφού ελέγχθηκε και από τον Χρήστο Χριστοδούλου και από τον ίδιο τον Αλεξανδρή, ότι και η υγιής είναι, έγινε η επαφή μαζί του, αλλά δυστυχώς η υπεύθυνη της διοίκησης, χωρίς να κατέχουν το σπορ, το άθλημα του μπάσκετ, ούτε καν να προέρχονται από αυτό, ο πρόεδρος δηλαδή της διοίκησης, τον οποίο προσωπικά είχα συγχαρεί πολλές φορές στην αρχή για το πολύ δύσκολο εγχείρημα που ανέλαβε και την ευθύνη να κρατήσει τον Πανίνο στην Α1, όμως αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Τότε λοιπόν από τη διοίκηση υπόθηκε η κουβέντα «Μια χαρά είναι η ομάδα, προχωράτε όπως είναι». Και μάλιστα μετά την είδα από τον Απόλλωνα Πάτρας εντός έδρας, είπε και το εξής αστείο για μένα, ως γνώστης του αθλήματος, που δεν ήταν και δεν είναι φυσικά, «Χρειαζόσασταν ενίσχυση Αμερικάνου για να κερδίσετε την Πάτρα». Δυστυχώς, η χημεία μιας ομάδος, η προπόνηση μιας ομάδος, το στήσιμο μιας ομάδος, όταν λείπει και της φύγει το κεντρικό της πρόσωπο, χάνει και από τον Απόλλων Πάτρας εντός έδρας. Όταν ο προπονητής ματέως και συνεχώς φωνάζει και αγχώνεται για να σώσει τον Πανιούνιο, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ παίχτης ή παράγοντας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όπως θυμάστε και στην εκπομπή που ήρθε, είναι καθαρός μπασκετάνθρωπος και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την ιστορία του ιστορικού στο μπάσκετ και το πολύ μεγάλο βάρος της φανέλας του. Όμως συνάντησε τείχο. Αυτό ήταν και το μερίο λάθος, φίλες και φίλοι. Αυτό έβαλε τη σφραγίδα στον υποβιβασμό της ομάδας μας. Είμαι απολύτως πεπισμένος και αν μιλήσατε και με όλους τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου, ακόμα και με τον
τεχνικό διευθυντή της ΚΑΕ Πανιώνιος και με όλους όσους βλέπανε τη συνεχή βελτίωση μετά τις τρεις νίκες της ομάδος, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο Πανιώνιος δεν θα αντιμετώπιζε καν τον κίνδυνο του υποβιβασμού εάν είχε ενισχυθεί σε μία και αργότερα ίσως και σε μία δεύτερη θέση, μιας και ο Γουτς δεν μπόρεσε να προσφέρει σαν τεσάρι. Αυτό όμως είναι η δεύτερη βοηθητική κίνηση που θα μπορούσε να έχει γίνει με πολύ χαμηλό κόστος, έτσι. Πάντα μιλάμε με τα επίπεδα, τα οικονομικά δεδομένα του Πανιωνίου του σήμερα. Κι όμως λοιπόν, εκείνη την περίοδο ο Κώστας Αλεξανδρής δεν βοηθήθηκε καθόλου, με αποτέλεσμα φυσικά να έρθει και η ήττα από τον Κολοσσό, αν θυμάμαι καλά, εκτός έδρας. Να κάνει και αυτός υπομονή όσο μπορούσε, αλλά η αξιοπρέπεια, ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου και η ιδιοσυγκρασία του έχουν και τα όρια τους, έτσι δεν είναι? Παρόλο του γεγονότος ότι, να ξέρετε, τελικά απολύθηκε, έτσι, και αντικαταστάθηκε μάλιστα με τον Κρις Χουγκάς. Ο Κρις Χουγκάς είναι σαφέστατα αίμα του Πανιωνίου. Όταν τον κάλεσε η διοίκηση να έρθει, είχε ήδη συμβόλαιο με ομάδα της Κύπρου, η οποία συμμετείχε στο πρωτάθλημα κανονικά. Αλλά όταν του υπόθηκε η κουβέντα, έλα να βοηθήσεις να σώσουμε τον Πανιώνιο, βεβαίως η συνείδησή του, η αγάπη του και η πίστη του στο μεγαλείο της φανέλας του ιστορικού και ίσως όχι λογική, τον οδήγησε να δεχτεί και να πει το ναι. Αυτό βεβαίως είναι άκρος θυμητικό για τον Κρίστο Χουγκάς, που ρίσκαρε, ενώ και συμβόλαιο είχε και ομάδα είχε, να αναλάβει μια ομάδα που, έχοντας περάσει πια πολλές αγωνιστικές και είμαστε ήδη αρχές με μέσα Φλεβάρι, ένα μήνα πριν δηλαδή περίπου, και η ομάδα να έχει κάνει μόνο ήττες, ήταν βεβαίως μεγάλο το ρίσκο, αλλά δεν το σκέφτηκε καθόλου και είναι προς τιμήν του και γι' αυτό δεν μπορεί να του σηκώσει το δάχτυλο κανείς ακόμα και σήμερα, ακόμα και μετά το τέλος της περίοδου, και να του πει εσύ τι έκανες. Όμως η απορία είναι άλλη. Η απορία είναι άλλη και σε ποιο να το πεις, σε ποιο να το συζητήσεις, ότι υπήρχε κάποια ομάδα στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ στο ελληνικό πρωτάθλημα που αποφάσισε η διοίκηση της ομάδος να αντικαταστήσει τον προπονητή με την εμπειρία, τους αγώνες, τις ικανότητες. Αυτό μπορεί να είναι και υποκειμενικό, αλλά τελικά να αντικαταστήσει
τον προπονητή μπάσκετ Βαγγέλη Αλεξανδρή, φαίνοντας για προπονητή στην ίδια ομάδα τον Κρις Χουγκάς. Πείτε μου λοιπόν εσείς, αν υπάρχει ένας γνώστης του αθλήματος μπάσκετ, αθλητής ή προπονητής, σε όποια κατηγορία στην Ελλάδα και αν αγωνίζεται ή αν συμμετέχει, που θα πει ότι ναι. Γιατί όχι, στη θέση του Βαγγέλη Αλεξανδρή να έρθει μια προπονητής, ο Κρις Χουγκάς. Πιστέψτε με. Δεν υπάρχει τέτοιος. Αυτή ήταν λοιπόν η επιλογή της διοίκησης της ΚΑΕ Πανιώνιος. Και όπως προείπα, τον Κρις τον ξέρω όταν έπαιζε 25 χρόνια, 30 χρόνια, 25 χρόνια σίγουρα, σαν οπαδός της ομάδος, από την Εξέδρα, αλλά και σε προπονήσεις που πήγαινα αργότερα βέβαια, και στην πλατεία όπου το συναντώ, το χαιρετώ και μιλάμε Πανιώνια, όταν ζούσε εδώ στην Αθήνα, και με παρέες σκηνές έχουμε συζητήσει, αλλά έτερων εκάτερων. Ο ίδιος δεν έχει, επαναλαμβάνω, απολύτως καμία ευθύνη για την κατάληξη της ομάδος και τον υποβασμό της. Και μάλιστα πήγα να πιαστώ και στα χέρια με κάποιους. Στα χέρια. Λογοφέραμε σοβαρά όμως με κάποιους Πανιώνιους που του ζήτησαν το λόγο στο προηγούμενο ή στο προπροηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Μάλλον στο προηγούμενο. Όχι, στο προπροηγούμενο ήταν εντός έδρας αγώνα. Που σηκώσαν το δάχτυλο στον Κρις Χουγκάς σαν προπονητή της ομάδας. Όχι μέχρι εκεί. Δεν θα τρελαθούμε και τελείως. Αλλού είναι οι ευθύνες. Σίγουρα η ρίζα του κακού είναι αλλού. Ψάξτε λοιπόν να βρείτε τι είναι το Academy. Τι ρόλο παίζουν οι του Academy. Και με ποιον ερχόταν σε επαφή τακτική σχεδόν συνεχή ο πρόεδρος της διοίκησης του Πανιωνίου όλο αυτό το διάστημα από τον Σεπτέμβριο και έπειτα. Δεν χρειάζεται άρρωστε. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Αυτά λοιπόν για το μπάσκετ και μια έτσι επιπλέον λεπτομέρεια για να γνωρίζετε. Κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει και συζητάνε για το ρόστερ του Πανιωνίου την επόμενη σεζόν. Δυστυχώς η αξιοπρέπειά μου και η στοιχειώδη σοβαρότητα που θα πρέπει να έχει κάποιος
κάνοντας μια εκπομπή για, για το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας, όπως θεωρώ εγώ τον Πανιόνιο, δεν μου επιτρέπει να σχολιάσω ούτε να έχω άποψη για τα ονόματα που ήδη αναφέρονται, πως θα έχει και μάλιστα θα είναι ικανά να πλαισιώσουν επάξια και να ανεβάσουν τον Πανιόνιο στην Α1 κατηγορία του, του χρόνου με το τέλος του πρωταθλήματος. Θα κάνω όμως ένα αφιέρωμα και θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να γίνει στο μπάσκετ και τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει και ο ερασιτέχνης Πανιόνιος όλους αυτούς τους μήνες. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, είναι μεγάλο το διάστημα, για να μην χαθεί τελείως η ομάδα που στα δύσκολα χρόνια του ποδοσφαίρου έκανε όλους τους Πανιόνιους περήφανους και η ομάδα που εγώ τουλάχιστον δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρωτοσέλιδα στο παλιό μπασχετικό περιοδικό του εβδομαδιαίου, το Τρίποντο, να το θυμάστε όλοι, που έγραφε εκεί και ο κύριος Κοντής και ο κύριος Συρίγος, ο Φίλιππος Συρίγος συγχωρεμένος, ο φίλος μου Γιώργος ο Βαλαβάνης και πολλοί άλλοι γνωστοί δημοσιογράφοι του μπάσκετ. Το Τρίποντο λοιπόν εκείνης της εποχής, εκείνες τις δεκαετίες του 80 και του 90 και μετέπειτα όμως, είχε σαν με μεγάλους πηχαίους τίτλους το εξής για τους αντιπάλους του Πανιωνίου στο κλειστό της Αρτάκης: πελάτες η αίτητη. Θυμούμενος λοιπόν το πελάτες η αίτητη, δεν δύναμαι να αξιολογήσω και να έχω άποψη για τα φημολογούμενα περί του ρόστερ της ομάδας μας την επόμενη σεζόν, διότι αν μιλήσω θα αναγκαστώ να χάσω και την αξιοπρέπειά μου. Και από αυτό τουλάχιστον το βήμα οφείλω να σεβαστώ και τα παιδιά που είναι εδώ και την ιστορία του Πανιόνιου. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρω και μια μικρή ανάσα λόγω του βεβαρημένου λαιμού. Και θα συνεχίσουμε σε λίγο με την Πανιόνια επικαιρότητα. Thank you.
Thank you.
Να συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε τα πράγματα σχετικά με το ποδόσφαιρο. Όπως είπα και με δύο κουβέντες στην αρχή της εκπομπής, ο Πανιώνιος έχει στην ουσία 38 βαθμούς, 35 συν τους 3 που θα κερδίσει λόγω του γεγονότος ότι Όφη απέστειλε την ομάδα του από το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Άρα ο Πανιώνιος βρίσκεται με 38 βαθμούς και έχει να παίξει την επόμενη αγωνιστική με το Πανετολικό εντός έδρας. Μετά επαμείνει το Πανιώνιος στο Ηράκλειο που θα πάρουμε τους 3 βαθμούς και θα πάμε 38. Στην ουσία δηλαδή έχουμε 38. Και έχουμε αγωνιστικά να παίξουμε με Πανετολικό εντός έδρας, Ολυμπιακό εντός έδρας, Ατρόμητο εκτός έδρας στο Περιστέρι και τελειώνουμε με τον ΠΑΟΚ στο στάδιο της Νέας Μήνης, όπου κλείνει και η σεζόν για φέτος. Σχόλιο δεν χρειάστηκε να γίνει για τα αποτελέσματα που φέρνει τελευταία, που έρχονται τελευταία στο πρωτάθλημα και το πόσο εύκολα έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Παθρακικό, πόσο δίκαια κέρδισε ο Λεβαδιακός τον Πανετολικό εκτός έδρας. Και η Βέρεια τον Παναθηναϊκό, να μην μιλήσω για τις άλλες αγωνιστικές. Και να μην μιλήσω για τις άλλες αγωνιστικές και τα αποτελέσματα των προηγούμενων εβδομάδων, για το πόσο φυσιολογικά σε εισαγωγικά είναι ή όχι. Αυτό είναι δυστυχώς το δύσμενο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί που χρειάζονται τους βαθμούς κανονίζουν να τους παίρνουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Και μην μου πείτε ότι όλοι πιστεύετε ότι τα παιχνίδια του τελευταίου μηνός και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει έχουν κρυθεί στο χορτάρι, γιατί γελάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, σε εισαγωγικά οι παράγοντες μάλλον, στο πρωτάθλημα της Super League με ό,τι έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Η διαφορά είναι ότι κατηγορεί ο ένας τον άλλον, έτσι. Δεν βλέπουνε που έχει καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλώς θέλουν να πούνε ότι δεν φταίω εγώ, ο άλλος τι. Η ουσία είναι ότι το παιχνίδι με τον Πανετολικό, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι τελικός εντός έδρας. Και οι 3 βαθμοί πρέπει να κερδιθούν οπωσδήποτε. Η ομάδα μας δηλαδή να έχει ήδη 41 βαθμούς, 3 αγωνιστικές που τελειώσει το πρωτάθλημα και έχοντας να παίξει δύσκολους αγώνες με Ολυμπιακό εντός, Ατρόμητο εκτός και ΠΑΟΚ εντός. Εάν ήρθε αυτό το τρίποντο, δεν μας ενδιαφέρει απολύτως τίποτα τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Και ακούγοντας δυστυχώς και από 1000 δημοσιογράφων, λέει, αθλητικές ειδήσεις, αναλύσεις και απόψεις σχετικά με το είναι δύσκολο να φτάσει τους 40 βαθμούς ή τους 41 της σωτηρίας, μάλλον οι κύριοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο Πλατανιάς που βρίσκεται στους 38, στους 28, συγγνώμη, έχει να παίξει και με Νικηβούλου και με Όφη. Άρα στην ουσία έχει 34. Έχει το σημερινό παιχνίδι που δεν ξέρω το αποτέλεσμά του αυτή τη στιγμή φυσικά, κοντά στην Κανονή.
και άλλους 6 βαθμούς που θα κερδίσει από τα παιχνίδια που θα πάρει στα χαρτιά με Νίκη, Βόλου και Όφη. Και άκουγα σήμερα στο αυτοκίνητο από διάφορους σταθμούς και αθλητικούς όμως, αυτό είναι το απορίας άξιο, ότι είναι πολύ δύσκολο ή κάποια ομάδα είναι αρκετά μακριά από, από το όριο της σωτηρίας των 40 βαθμών ή έστω 41. Πόσο βαθιά ανοιχτωμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και ασκούν το επάγγελμα, τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, η κατηγορία σίγουρα για να σωθεί χρειάζεται τουλάχιστον 43 βαθμούς με τη λήξη της σεζόν. Ακόμα και στους 43 μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο ισοβαθμιών κάποιων ομάδων εκεί. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται συσπήρωση και όλοι μαζί, όλος ο κόσμος του Πανιωνίου, τώρα πια που φτάσαμε στο τέλος, στην τελική ευθεία, να ενισχύσει την ομάδα που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο κοντά στη Βέρεια και έβαλε 2 καταπληκτικά γκολ σε συνδυασμούς και ενέργειες, κερδίζοντας τη Βέρεια με 4-2. Είδατε ποια Βέρεια κέρδισε με 4-2, αυτή που κέρδισε στο γήπεδό του στο Παναθηναϊκό, ή μάλλον αυτή που ο Παναθηναϊκός έκανε όλες και όλες 2 ευκαιρίες στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Έφτασε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να πιέσει εισαγωγικά η ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, με προπονητή τον Άνω τον Μαρίνο Ζωνίδη, εγώ και πολλοί άλλοι Πανιώνιοι που πάμε στο γήπεδο και βοηθάμε την ομάδα μας, πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά η παραμονή σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την νίκη με τον Πανετολικό για να θέλουμε μετά και κάποιο πόντο στα επόμενα 2 παιχνίδια με Ολυμπιακό και Ατρόμητο, και τελευταία αγωνιστική να μην έχουμε το άγχος της αναγκαστικής εισαγωγικής νίκης κοντά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί όμως να κινδυνεύει να μείνει εκτός πεντάδος, ειδικά με την εικόνα που δείχνει στους τελευταίους του αγώνες, μπορεί να έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον δηλαδή να μην ξεφτυλιστεί τελείως και από διεκδικητής του πρωταθλήματος, συγγνώμη, καταντήσει να μείνει και εκτός πεντάδος με την αγωνιστική εικόνα που έχει σήμερα, και αυτό ακόμα δεν είναι καθόλου απίθανο. Αυτή λοιπόν είναι και η σημερινή εκπομπή, μιας και η φωνή μου έχει φτάσει σχεδόν στο όριό της. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, με μια καινούργια Πανιώνια πορεία, σχολιάζοντας όπως πάντα την Πανιώνια επικαιρότητα. Καλό βράδυ.